Μια από τις πιο φημισμένες φοιτητουπόλεις της Ελλάδας είναι το Ηράκλειο. Άνθρωποι από κάθε σημείο της χώρας, με διαφορετικές καταβολές αλλά και στόχους, έρχονται στην πόλη, στείνουν το νέο τους σπιτικό εδώ και ελπίζουν σε μια ξέχαστη φοιτητική και, γιατί όχι, εργασιακή ζωή. Θυμίζει λίγο Αθήνα, αλλά έχει ξεχωριστά μέρη, όπως κάθε πόλη. Είναι πολύ ωραία. Περνάω καλά, γνώρισα πολλά άτομα. Πολύ ωραία πόλη. Είμαι από τη Λάρισα και συγκεκριμένα από τον Τύρναβο της Λάρισας. Είναι γενικά, ας πούμε, μια όμορφη πόλη μέχρι στιγμής με βάση αυτά που είδα. Είναι μια μικρή Αθήνα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει πολλές διαφορές από τη Θεσσαλονίκη και βλέπω πιο πολύ κόσμο γιατί είναι πιο συμμαζεμένη η πόλη σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Τρεις εβδομάδες σχεδόν μετά την έναρξη των μαθημάτων, κάναμε μια βόλτα στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο και συναντήσαμε κάμποσα πρωτάκια με τα οποία πιάσαμε κουβέντα γύρω από την πόλη και κυρίως την επιλογή της. Αλλά γενικά να πάω στο Ηράκλειο Κρήτης. Απλώς έψαξα και είδα ότι ήταν καλή επιλογή. Και στα σχολές, πιο οργανωμένα λένε. Και πολύ ότι είναι ωραία και ότι έχει καλή ζωή. Για τους περισσότερους από τους φοιτητές, αυτή είναι η πρώτη φορά που φεύγουν μακριά από τα σπίτια τους. Και αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να το κερδίσουν. Εντάξει, λίγο δύσκολα, αλλά θέλει χρόνο να το συνηθίσω. Είναι η πρώτη φορά που φεύγω μακριά από το σπίτι μου. Και μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία εμπειρία, γιατί μαθαίνεις να αυτονομήσεις κυρίως και πώς να λειτουργείς περισσότερο μόνος. Και είναι πολύ δύσκολο να εγκλιματιστείς, δηλαδή με 2 εβδομάδες και ακόμα είναι λες και είμαι καινούριος. Πιο εύκολο να κάνεις δουλειές γενικά. Στο να μετακινήσεις είναι πολύ πιο εύκολο, αν και οι δρόμοι είναι λίγο πιο περίεργοι. Η πλειοψηφία των φοιτητών χαρακτηρίζει το Ηράκλειο ως μια μεγαλούπολη. Ωστόσο, όπως όλοι λένε, οι ρυθμοί εδώ είναι πιο ανθρώπινοι. Πλέον με τους φίλους μου δεν χρειάζεται να κανονίζουμε να βγαίνουμε, ξέρω, να το κανονίζουμε από την προηγούμενη εβδομάδα τι θα κάνουμε και πότε το κάνουμε. Αλλά το ίδιο λεπτό, την ίδια στιγμή, τα κανονίζουμε όλα, τους γνωρίζουμε όλους. Εδώ μπορείς να κινηθείς με τα πόδια πιο εύκολα, είναι όλα κοντά. Το μόνο μακριά από το κέντρο που μένω είναι το πανεπιστήμιο μου. Η κίνηση που είναι τα σπίτια όπως είναι στην Αθήνα, τα μαγαζιά και γενικά ότι μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα εδώ πέρα. Σημαντικό θέμα είναι αυτό των μετακινήσεων για τους φοιτητές, οι οποίοι μιλούν για ακριβό εισιτήριο και προτείνουν την έκδοση μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδρομών. Θα ήταν πολύ πιο οικονομική και εύχρηστη, γιατί τώρα για να πληρώνεις σε κάθε εισιτήριο 60 λεπτά και να μπαίνεις για 20 λεπτά. Δεν πιστεύω να αξίζει τόσο. Ξεχωριστή περίπτωση 26χρονη Ανθή. Για το κορίτσι από τον Πειραιά, η Κρήτη δεν είναι μόνο σπουδές, αλλά ουσιαστικά είναι η επανεκκίνηση της ζωής της. Στην ουσία ξαναζώ τη δεύτερη εφηβεία μου. Έχω τελειώσει φυσικοθεραπεία, έκανα την πρακτική μου, είχα εργαστεί και αυτά, απλά ήθελα να ξαναδώσω πανελλήνιες. Στρώθηκα στο διάβασμα και λέω είμαστε εντάξει, πάμε να δώσουμε, πάμε να σκίσουμε. Και πέτυχα. Είμαι πολύ μεγαλύτερη από άλλα παιδιά που αποφύτησαν από το Λύκειο στα 18 τους. Εντάξει, εγώ αποφάσισα να κάνω ένα restart στη ζωή μου. Και νομίζω ότι η Κρήτη ήταν ό,τι ήρθε, δηλαδή ήταν η ευκαιρία μου. Οπότε λέω ή τώρα ή ποτέ. Όσο γιατί αποφάσισε να κάνει το restart στη ζωή της, η απάντηση είναι απλή. Η ζωή μου ήταν πολύ δεδομένη, η καθημερινότητά μου ήταν επίσης πολύ δεδομένη. Και λέω πάμε σε μια άλλη πόλη της Ελλάδας, μακριά από τους γονείς μας, μακριά από όλους, να ζήσουμε μόνοι μας, να στριφτούμε στα πόδια μας και να τα καταφέρουμε. Όσο για τη συμβουλή των γονιών της. Τα καλύτερα, πήγαινε κορίτσι μου και μην ξανάρθεις ποτέ. Μείνε στην Κρήτη.